έκτης. Ηρακλής Αχανιάκης Αμικός 0-0, χωρίς αγώνα. Ήτος Σπάρτων Απόλλων Πόντους 93. Πλατανιάς Κέρκυρα 2-0, Ρόδο Σπάρτη 4-1. Καραϊσκάκης Άρτας Δόξα Δράμας 0-0, Βόλος Αιγινιακός 6-0. Τρίκαλα Παναχαϊκή 0-0, Απόλλων Λάρισας Εργοτέλης 2-2. Ο Βόλος έχει 56 βαθμούς, είναι στην Super League. Ο Πλατανιάς 46, Απόλλων Λάρισας 45, Απόλλων Πόντους 43, Εργοτέλης 43. Μάχη μεγάλη, Παναχαϊκή 41 βαθμούς, ΑΟ Χανιάκης Αμικός 39, Καραϊσκάκης Άρτας 38. Πιο κάτω, Κέρκυρα 38 επίσης, Δόξα Δράμας 36, Ηρακλής 35, Τρίκαλα 29, Ηρόδοτος 28, Αίγυπτος Σπάρτων 22, Αιγινιακός 16, Σπάρτη 14. Επόμενη αγωνιστική δύο παιχνίδια από την ΕΡΤ 3, δεν θα γίνει φυσικά το παιχνίδι, ο Χανιάκης Ομικός Αίγυπτος Σπάρτων, Παναχαϊκή Βόλος, Σπάρτη Δόξα Δράμας, Κέρκυρα Ηρόδοτος, Αιγινιακός Πλατανιάς, Εργοτέλης Ηρακλής, Απόλλων Λάρισας Τρίκαλα και Απόλλων Πόντου Καραϊσκάκης Άρτας. Και αμέσως στην δράση της αγωνιστικής στο βίντεο που δημιουργήθηκε ο Στέλιος Ιδεόπουλος. Βόλος Αιγινιακός 6-0 στην Super League. Ως πρωταθλήτρια της Football League βρίσκεται πλέον και μαθηματικά η ομάδα του 37χρονου Καταλανού προπονητή Χουάν Φεράντο. Οι Βολιώτες επιβλήθηκαν του Αιγινιακού με τον χορό των γκολ ανοίξω 38. Πέναντι κερδισμένα από τον Αντώνη Διντάκη και 1-0 από τον Παϊθαλή Αργεντινό Μιγκέλ Σεμπάστιαν Γκαρσία, Εβραίος φυσικά γνωστό ως Πίτου Γκαρσία, που ήρθε 2007 στη χώρα μας για την Αθήνα τότε και στέλιωσε εξαιρεμένης μιας χρονιάς που αγωνίστηκε στην Νότια Κορέα. Ο δρόμος για την νίκη είχε ανοίξει διάπλατα, με το αποτέλεσμα να παίρνει η διαστάση στη Ριάδου με πρώτο βιολί τον Βασίλη Μάντζη. Αρχικά, ο 27χρονος αρχηγός από τον πραγματικό Μαραθώνα έγραψε το 2-0 στο 63ο λεπτό και 3 λεπτά μετά στο 66 ανέβασε τον δείκτη των υπέρ του Βόλου τερμάτων σε 3-0. Το όνομά του στην ίστα των σκόρες πρόσθεσε έπειτα με δύο δικά του τέρματα ο Μιχάλης Φράγκος. Ο 27χρονος Ροδίτης πήρε την σκυτάλη από τον Μάντζη, πραγματοποιώντας πρώτα το 4-0 στο 69. Δύο λεπτά έπειτα στο 71 διαμόρφωσε το 5-0 και την ομάδα πεδρεύει στο δημοτικό γήπεδο Νεάπολης Βόλου. Το τελικό εμφαντικό αποτέλεσμα ήταν έργο από τον Μάντζη, που εκτός του χείρου 6-0 πέτυχε με το τρίτο του γκολ στο 86 χάτρι, δίνοντας το έναυσμα για ατελείωτους πανηγυρισμούς, δεδομένου του ότι ο Βόλος πλέον είναι στα μεγάλα παθολικά σαλόνια με δεύτερο στη σειρά προβιβασμού. Πλατανιάς Κέρκυρα 2-0. Από πολύ νωρίς έδειξαν τις διαθέσεις τους οι ένικοι του δημοτικού γήπεδου στα περιβόλια με την ευκαιρία του Λουκίνου που μπλόκαρε ο Τζαβασίλης. Και μόλις το 8 λεπτό, οι Χανιάδες άνοιξαν το σκορ με τον Φρανσίσκο Χωσέ Περδόμο Μπόρχες, πιο γνωστό ως Νίλη. Ο 25χρονος δεξιός φουλμπακ, ο οποίος στις 30/16 έκανε μια συμμετοχή με την Βαρσελόνα, αντικαθιστώντας τον Σαμουέλ Ουμτιτή στην εκτός έδρας Απαλία 1-1 κόντρα στις Χέρκουλες, έδωσε πρωτοπορία στην ομάδα του Γιάννη Τάτσι. Ο Σατζίδης. Μια ωραία προσπάθεια που φεύγει το Ζαρμπά. Βγάζει την σέντρα, πίσω η μπάλα νύχι, έχει καλό το σου, το κάνει γκολ. 1-0 στο 1ο λεπτό. Ζαρμπάς. Νέα εκτέλεση, μπάλα περνάει, γκολ θα διώξει. Δεν απομακρύνει, όπως έτυχε πιο μακριά η μπάλα. Κόντος. Γκολτς διώχνει με γροθιές. Μουκίνας κατεβάζει και τώρα στην επίθεση. 4-2. Ποζατζίδης βγαίνει, Ποζατζίδης μόνος, πλασάρει 2-0. Εδώ στα Χανιά τελειώνει το παιχνίδι. Στο 86. Απόλλων Λάρισας Εργοτέλης 2-2. Μόλις 10 λεπτά μετά το πρώτο σφύριγμα, οι Ηρακλειώτες πήραν το προβάδισμα μέσα στη Φιλιππούπολη με σκόπο τον Γιώργο Μανουσάκη, ο οποίος προέρχεται από το Μαρτινέκο της πρώτης Ακαδημίας του Εργοτέλη. Όμως, 6 λεπτά πριν ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του πρώτου μηχρόνου, ο Βραδιάν Λούκας Μπραμπίγια ήταν εκείνος που έφερε το μάτς στα ίσια εκ του Αρίαν Μπελάν.
Το μάτς στην κόπη του συναφιού και στο 68 λεπτό ο Δανικός αποκτηνάει 21 στον μέσο Ηλία Τσέλιος έβαλε μπροστά στο σκόρ την ομάδα του Νικόπινου Παπαβασιλείου. Παρ' όλα αυτά η Λιμπερούκη βρήκε το στέλος και κατάφερε να αποσπάσει τον βαθμό της απαλής ακριβώς με τελείωσε το μετάλλητο με υπόλοιπο σημείο στο Πολύπριο και με τετράγωνο Κώστα Χατζή. Τρίκρα Παναχαϊκή 0-0 το σύνολο του Μίλου Κώστη με την ελεύθερη απαλία βλέπει τον Ευρώπη να απέχει ένα πόντο ή Παναχαϊκή του Σάκη Τσιόλια απέχει από τη δεύτερη θέση. Στα εξαγωνιστικά πρέπει να σημειωθεί η άμεση αντίδραση της ΠΑΕ Παναχαϊκή για τα όσα έλαβαν χώρο το Σάββατο στο γήπεδο της Αγιάς, στο ημιτελικό των K19 μεταξύ της Παναχαϊκής και της Κλέφιας. Στο 86 και ενώ η Κέρκυρα έκανε το 0-2 με τον Στεργίου, περίπου 25 άτομα φερόμενοι ως εργαζομένοι της Παναχαϊκής εισέβαλαν στο γήπεδο. Ο διευθυντής Ρούτσης διέκοψε το μάτς, ενώ η Κέρκυρα καταγγέλνει πως ποδοσφαιριστές παράγοντες και ο προπονητής της K19 της ομάδας, Κώστας Χριστοφοράκης, υπέστησαν άγριο ψιλοβαρμό. Με ανακοίνωση, είπα, η Κέρκυρα ευχαριστεί τον προπονητή της K19, τον Αχιόγνου Μάκη Παρασκευόπουλο και τον υπεύθυνο του γηπέδου της Αγιάς, Αιδόνι Νάτση, που μπήκαν στις συμπορτές και προστάτευσαν τους φιλοξενούμενους. Είπα, η Παναχαϊκή, στην δική της ανακοίνωση, καταλόγω μεταξύ άλλων για ντροπή και οργή για κάποιους οι οποίοι αμάχρωσαν την ιστορία της Παναχαϊκής. Είναι πλήσκης ενικός 0-0, στο μάτς με το οποίο άνοιξε η αυλία για την 23η αγωνιστική της δεύτερης στη τάξη εθνικής ποδοσφαιρικής κατηγορίας. Θα φύγει ο Ρόβος από το πάστα του Περόνα, το κρατάει ο Τεγούσης, μπαίνει ο Ρόβος και διεστεί out. Κόρνερ τελικά. Πολύ μεγάλη ευκαιρία του Ρακλή στο 35 από τον Ρόβα. Αθλητική ένωση Καραϊσκάκης Άντρας, δόξα γράμμας, 0-0. Στο 5 δεν έπαιζε τέρμα του Δημήτρη Σιώπη από μεταβίβαση του Ροτζέριου Μάρτιν. Στο 25 λεπτό, παλιά πέτα βράδυ και παλιά σιώπη, επέμβαση Μέλκαν. Στο φινάλε ξαναγείται δόξα που ο Άλεξ Κρούφ που είχε δύο αλλαγή, από τη διευκαιρία εδώ στο τρίποντο, στους φιλοξενούμενους γραμμινούς. Η Ρόβδος Πάρκ 4-1. Ο ποδοσφαιρικός αθλητικός σύλλογος Αλικανασού Ρόβδος μπήκε σε θέση οδηγού πόντο στους Δράκονες με σκόρ τον έμπειρο 27ο θετικό Νίκο Αγγελούδη, ένα λεπτό πριν το 15. Όμως οι κριτικοί δεν χάρηκαν πολύ, καθώς η πελοπονίζη του Κώστα Κλάδη έφτασε να σοφάρισε 5 λεπτά αργότερα με τέρμα από τον Νίκο Καινούργιο, ο οποίος είχε σημειώσει 2 γκολ στο υπέρ των Ακεδημονίων 3-0 του πρώτου γύρου. Οι Ηρακλείδες πίσωσαν δεν το ήθηκαν από την σοφάρισε και 2 λεπτά πριν συμπληρωθεί το ημίωρο με υδρά στο αργή παρέντα πριν ανοιχνούν την πρωτοπορία στο σκορ. Και σε να μην έφτανε αυτό, οι παίκτες Γιώργου Λιρών 10 λεπτά αργότερα έκαναν 3 τερματά τους και πάλι με τον Νίκο Αγγελούδη που διπλασίασε στα προσωπικά του γκολ στο εν λόγω μάτς. Το τελικό αποτέλεσμα οριστικοποίησε στο 64 λεπτό ο Δημήτρης Σιανομάς και τον οποίο η Ρόπτος είναι η 12η ομάδα στην καριέρα του. Από όλον πόντο αίτητος δεν διεξήχθη λόγω της γνωστής αποχώρησης ο Μάτσος Πάτου με την Καλαμαριά να κερδίζει το μάτς με 2 στα καρδιά και τερμακόλου με τον. Για τον Αίτη το Σπάτο εκκρεμεί η έφεση για το μετοχικό. Η απόφαση αναμένεται να βγει οριστικά και τα ζήτη για τον Τρίτη.